Η πρώην πρώτη κυρία τον είπα, Μπάρμπαρα Μπούς, η μοναδική γυναίκα που είδε τον σύζυγο αλλά και τον γιο της να ορκίζονται πρόεδροι της χώρας της, απεβίωσε την τρίτη σε ηλικία 92 ετών, γνωστοποίησε η οικογένεια Μπούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτησε φόρο τιμής σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε αμέσως ο Λευκός Οίκος στην ισχυρή αφοσίωση της Μπούς, στην πατρίδα της και στην οικογένειά της, τις οποίες υπηρέτησε απαρεκκλήτως θαυμάσια αμφότερες. Ενώ σημείωσε πως ο σύζυγος, μητέρα, γιαγιά, σύζυγος στρατιωτικού και πρώην πρώτη κυρία, η Μπούς υπήρξε η υπερασπίστρια της αμερικανικής οικογένειας. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της ήταν η αναγνώριση του αλφαβητισμού ως μια θεμελιώδης οικογενειακής αξία που χρειάζεται φροντίδα και προστασία, προστέθηκε στην ανακοίνωση της Αμερικανικής Προεδρίας για το θάνατο της Μπούς. Η Μπάρμπαρα Πίρς γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1925 στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Συναντήθηκε με τον Τζορτζ Χέρμπερτ Βόκερ Μπούς όταν ήταν 16 ετών. Έγινε η σύζυγός του 3 χρόνια αργότερα. Απέκτησε 6 παιδιά, ανάμεσά τους τον Τζορτζ Βόκερ Μπούς, τον πρόεδρο των ΗΠΑ από το 2001 ως το 2009 και τον Τζεπ Μπούς, κυβερνήτη της Φλόριντας από το 1999 ως το 2007. Και ατυχήσαντα διεκδικητή του χρήσματος των Ρεπουμπλικανών, ώστε να είναι υποψήφιος του κόμματος για το Λευκό Οίκο στις εκλογές του 2016.